Επιστρέψαμε, πάμε για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα μεταφερθούμε εντός του στούντιο για να συζητήσουμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα και για αυτά που μας αφορούν τις τελευταίες ώρες, αλλά και ένα θέμα το οποίο, Σταύρο, νομίζω ότι αξίζει να το συζητήσουμε πάρα πολύ, να του δώσουμε δηλαδή τη σημασία που πρέπει. Για τον βασιλιά. Όχι. Για τον μεγαλειότατο. Όχι. Για τον πρίγκιπα διάδοχο. Όχι. Ποιο να θες να πληρώσεις. Είναι για τον αρχηγό Γεθά. Το στρατηγό, το Φλόρο, ναι. Γιατί φαίνεται ότι κάποιοι. Που πήγε να πάρει σπίτι με μαύρα λεφτά. Στεναχωρήθηκαν. Έτσι λέει ο στεναχωρήθηκαν που ναι. Δεν παρετήθηκε. Και κατά δεύτερο. Τώρα θα κάνουμε ωραία κουβέντα. Προσπαθώ να καταλάβω με ποιο σκεπτικό ένα κόμμα τη αξιωματική αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ στην προκειμένη περίπτωση, επιχειρεί να τον χρησιμοποιήσει στην αρένα τη πολιτική αντιπαράθεση με την κυβέρνηση και να τον ρίξει βορρά, αν θέλει, κάτι που δεν έχουν μπορεί καταφέρει να κάνουν ακόμα ούτε. Οι Τούρκοι. Γιατί παρακολουθεί η ΕΕΠ τον αρχηγό ΓΕΘΑ, μπορείς να μου εξηγήσεις. Γιατί υιοθετείς ότι παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΘΑ. Μα ήρθαν με ντοκουμέντα, είναι ο 519C. Δεν είδες ντοκουμέντα, είδες δημοσίευμα. Ας κάνει μήνυση ο στρατηγός Φλόρος να μπορέσει το ντοκουμέντο να τα βγάλει στον αέρα. Αν κάνεις έχουμε μήνυση, καλεσμένο, δεν θα μπορώ σου τώρα. Πει ο άλλος, αλλά τέλος πάντων. Εγώ πάμε. Περίμενα να μου πεις για τις τσάντες με τα χρήματα που μου θύμισαν Πάμπερς. Αυτά, κρατάω αυτά για μετά. Είναι τα ωραία. Το μου θύμισε λίγο παλιό Πασόκ. Εμένα αυτά μου αρέσουν. Έχει ανάγκες. Το κόμμα, όλα τα κόμματα ενώ, έχουν ανάγκες. Και ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα που είχε το ηθικό πλεονέκτημα έκανε σημαία του όλα στο φως για την υπόθεση της Εύα Σκαϊλή, για το Κατάρ Γκέιτ, τώρα απειλεί και αυτός με μηνύσεις που δεν κάνει. Γιατί βγαίνει ο Χρήστος Καλογρίτσας και τι τους λέει, μη με ζορίζετε πολύ, γιατί θα ακουστούν και άλλα που δεν ακούστηκαν. Δεν μου λες. Ο δικηγόρος του Βαξεβάνη, συνάδελφος του καλεσμένου μας, δεν είναι εκείνος που τότε Πασόκ ήτανε... Ήτανε. Με τα μπιμπερό που λέμε τώρα με την Καϊλή. Μπράβο. Καλά θυμόμουν, γιατί και εγώ δεν... Κύριος Νίκος Καραγιαννακίδης μαζί μας. Πολλά βάλαμε στο τραπέζι τα πάντα. Είπαμε να ξεκινήσουμε. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά και στους δύο και στους τηλεθεατές σας. Καλή χρονιά και στους φίλους μας, τους Σιριζέους. Στους βασιλικούς θα δώσουμε καλή χρονιά ή όχι. Καλή χρονιά σε όλους. Α, δεν ξέρω. Τώρα μπορεί. Πάντως ανεξαρτήτως είσαι ή δεν είσαι βασιλικός. Ναι. Δεν νομίζω ότι πιστεύεις ότι η δημοκρατία μας κινδυνεύει από μια κηδεία ενός δημοσίου προσώπου. Αυτό θα το ρωτούσα τώρα. Κινδυνεύει η δημοκρατία από ένα βασιλιά. Όχι, φυσικά. Όποιος δέχεται ότι η δημοκρατία της χώρας μας είναι τόσο εύθραστη, τόσο διεφθαρμένη, που κινδυνεύει από μια κηδεία, πρέπει να είναι ανόητος. Ναι. Από εκεί και πέρα, αν θεωρεί ότι κινδυνεύει από μια κηδεία, σίγουρα θα συμφωνεί ένα δισεκατομμύριο φορές ότι κινδυνεύει από ανθρώπους οι οποίοι ξεπούλησαν την ιστορία 2.500 ετών. Αναφέρομαι στη Μακεδονία που την ξεπούλησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα κινδυνεύει από μαύρες βαλίτσες με χρήμα που καταγγέλλονται τώρα και δεν κάνουν μήνυση οι αγαπητοί σύντροφοι του ΣΥΡΙΖΑ. Και επίσης κινδυνεύει από ανθρώπους οι οποίοι υιοθετούν τα fake news και την προπαγάνδα της μικρής Μαρίας και των Τούρκων για τον Εύρο και για το λαθροπροσφυγικό. Διότι αυτοί που ασχολούνται με ΜΚΟ προκύπτει ότι κάνουν λαθρομετανάστευση, λαθροδιακίνηση ανθρώπων. Και σίγουρα θα πιστεύει κάποιος ότι κινδυνεύει από αυτούς οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον Κουφοντίνα. Δεν μπορεί να φοβάσει μία κηδεία και από την άλλη μεριά να εξοραίζεις 600 πορείες, πόσες γίνανε μέσα στον κορονοϊό υπέρ του Κουφοντίνα. Οι άνθρωποι αυτοί εδώ ούτε δημοκράτες είναι που τα λένε ή είναι πολιτικά ανόητοι. Δεν ξέρω αν την κηδεία φοβούνται ή αυτά που πρέσβευε ο θεσμός. Πάση περιπτώσει, μια μεγάλη κουβέντα. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω. Θα πηγαίνατε στην κηδεία σήμερα. Πήγε ο Βαρτζόπουλος. Θα πήγε. Πήγε ο Αντώνης Σαμαράς. Θα πήγαινε ένας ιστορικός πολιτιακός άρχοντας, ο οποίος απεβίωσε με περισσή αξιοπρέπεια. Δεν μπορεί κανείς να προσάψει στον Τεθνεώτα κάποιο αρνητικό από τότε που έγινε το δημοψήφισμα. Και αν θέλετε να συγκρίνουμε δημοκρατικές συμπεριφορές, θα σας πω ότι στη χώρα μας από τη μεταπολίτευση και μετά γίνανε δύο δημοψηφίσματα. Το ένα ήταν το 1974 που έγινε για το αν ο κόσμος ήθελε βασιλευόμενη ή προεδρική δημοκρατία και επέλεξε την προεδρική με μια διαφορά 68-32%. Και το δεύτερο ήταν το οποίο το σεβάστηκε ο τέος βασιλιάς. Ξέρετε, το τέος ενοιολογικά δεν ακουμπάει σωστά. Δηλαδή, τέος είσαι όταν έρθει ο αντικαταστάτης σου. Λέμε τέος πρόεδρος της Δημοκρατίας, γιατί έκτοτος. Εκλέγεται νέος. Έκτοτος δεν έγινε κάποια έκπτωση νομική δημοκρατική, απλώς έπαψε η χώρα. Υποκατάργηση, τι να πούμε. Έπαψε πούμε. Υποκατάργηση, ίσως θα ήταν η νομική έννοια, αλλά δεν ακούγεται έβηχα. Τέλος πάντων. Ενοιολογικά. Ο Κωνσταντίνος μπορούμε να πούμε. Τέλος πάντων.
ας τον πούμε τέως βασιλιά που τον λέμε τόσα χρόνια, το σεβάστηκε το δημοψήφισμα και υπήρξε και ένα άλλο δημοψήφισμα του 2015, το οποίο είχε μια πολύ μεγάλη πλειοψηφία, αντίστοιχη όσοι είχε η βούληση του ελληνικού λαού του 1974 για κατάργηση της βασιλευόμενης δημοκρατίας και το πέρασμα στην προεδρική δημοκρατία, το οποίο αυτός που το διενήργησε με τόσο πάθος που το διενήργησε ήταν ο πρώτος που το κατέλυσε και το ξεφτύλισε. Μην έρθει ο Παύλος και τρέχετε στη Νέα Δημοκρατία και δεν φτάνετε. Και δεν φτάνετε άμα μπει ο Παύλος στην πολιτική αρένα. Τώρα ποιος βλέπει φαντάσματα. Δεν ξέρω, εγώ συγγνώμη θέλω από τον κύριο. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπει κανένας Παύλος στην πολιτική αρένα στους επόμενους δύο μήνες που αναμένονται να γίνουν οι εκλογές Απρίλιο-Μάιο. Από εκεί και πέρα αυτά είναι υποθετικά σενάρια και να είχαμε να λέγαμε. Ωστόσο, αυτό που βγήκε επίσης με την κηδεία του Κωνσταντίνου ήταν η μικροψυχία της αριστεράς σε απόλυτο μέγεθος. Και πια αριστερά, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια μεταξέλιξη του ΠΑΣΟΚ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ, του παλιού βαθαίου ΠΑΣΟΚ, του εξουσιωμανού ΠΑΣΟΚ, όχι του καλόπιστου των αγωνιστών των ανθρώπων, οι οποίοι φαίνεται ότι του έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία 8 χρόνια. Που θυμίζω ότι ο κύριος Τσουκάτος το 2019 τον κάλεσε ο εισαγγελέας για να καταθέσει, αν θυμάμαι καλά, για τα 15 δισεκατομμύρια δραχμές που πήρε το ΠΑΣΟΚ προεκλογικά το 2000 από τη Siemens. Τίθεται το ερώτημα, η δημοκρατία μας δεν κινδυνεύει από μια τέτοια αντιθεσμική παρέμβαση όπου τα 16 δισεκατομμύρια του 2000 μεταφράζονται στη σύγχρονη εποχή σε όχι 45 εκατομμύρια ευρώ, σε 100 εκατομμύρια ευρώ είναι σε απόλυτες αξίες αυτά τα λεφτά με βάση τους πληθωρισμούς και όλα τα σχετικά. Δηλαδή πήραν ακόμα προεκλογικά 100 εκατομμύρια ευρώ για να κάνει προεκλογική εκστρατεία το 2000 και αυτό το περνάμε στον ντούκου και λέμε για θεσμικές παρεμβάσεις τώρα. Του τέως τεθνεώτος βασιλέως το 1965 στα πολιτικά πεπραγμένα και αυτό δεν ήταν αντιθεσμική παρέμβαση, δηλαδή ποιο είχε μεγαλύτερη βαρύτητα, το ότι διέλυσε μια κυβέρνηση το 1965 ο τέως βασιλιάς ή ότι αλλοιώθηκε ένα εκλογικό αποτέλεσμα με την οικονομική συνδρομή της Siemens, ποιο έχει μεγαλύτερη. Μιας και την πάμε την κουβέντα εκεί, θα ήθελα να σχολιάσουμε λίγο και τις αντιδράσεις των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για το λαϊκό προσκύνημα. Στο λαϊκό προσκύνημα, αυτοί θαύμαζαν τη μούμια του Λένιν, η οποία ήταν επί 100 χρόνια μούμια και πήγαιναν και την προσκυνούσαν στην Κόκκινη Πλατεία. Δεν νομίζω ότι η προσωπολατρία είναι ίδιον των φασιστικών καθεστώτων, είτε αυτά είναι ναζιστικά, ακροδεξιά, είτε είναι αριστερά ή κομμουνιστικά. Ο ολοκληρωτισμός και η προσωπολατρία, αντιβλέπετε πώς εξελίχθηκε η απόλυτη προσωπολατρία, η οποία είναι στη Βόρεια Κορέα και στην Κίνα. Τι να συζητήσουμε, δηλαδή πήγε ο κόσμος να τιμήσει έναν άνθρωπο που κάποιοι πολιτικά τον αποδέχονταν. Τι να πει στον άλλον, δηλαδή θες να επιβάλλω εγώ στο 30% ή στο 10% ή στο 5% των Ελλήνων να μην αποδέχονται κάποιον, έχω αυτό το δικαίωμα, από πού το έχω αυτό το δικαίωμα. Από τη φύση, από το Σύνταγμα, από πουθενά δεν το έχω. Έχω εγώ δικαίωμα να επέμβω στο αυτεξούσιο ανθρώπων για το τι πολιτικές απόψεις θα έχουν, από πουθενά. Το ότι διαφωνώ εγώ δεν σημαίνει ότι πρέπει με το στανιό να σου επιβάλλω απέναντίας, όπως λέγανε και στο διαφωτισμό. Θα αγωνίζομαι μέχρι τελευταία ρανίδα στο αίματός μου να έχεις το δικαίωμα ελεύθερα να πρεσβεύεις αυτό το οποίο σου αρέσει. Και αυτό είναι η δημοκρατία. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν σχέση με τη δημοκρατία. Δηλαδή, αν εγώ θέλω να πάω να αποτίσω φόρο τιμής είτε στο βασιλιά, είτε στον πρίγκιπα, είτε στην πρίγκιποπούλα, θα βγουν και θα μου επιτεθούν και θα προσπαθήσουν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα μου. Και αυτό είναι η έννοια του φασισμού. Και αυτό αποδείχθηκε τώρα. Και αυτό το οποίο αποδείχθηκε είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι φοβήθηκαν ότι. Έστω και πεθαμένος ο βασιλιάς μαζεύει περισσότερο κόσμο από αυτούς. Έχετε δει στα θέατρα που πηγαίνουν και στα κέντρα που συναντιούνται και κάνουν πολιτική εκστρατεία. Βλέπω τον κύριο Τσίπρα πηγαίνει αριστερά-δεξιά στην Ελλάδα. Στις προηγούμενες εκλογές πλήρωνε τους Ρωμά για να τον ακολουθούν και να σηκώνουν σημαίες. Παλιότερα το Πασόκ είχε χρησιμοποιήσει Πακιστανούς. Αντί να ντραπούνε και να πούνε γιατί δεν τους θέλει η κοινωνία, ασχολούνται με τον τέος βασιλιά, λες και ότι η δημοκρατία μας κινδυνεύει από αυτό, ή ότι είναι αυτοί περισσότερο δημοκράτες, ή ότι είναι θεματοφύλακες των θεσμών. Ποιος τους ορίζει θεματοφύλακες των θεσμών. Τι είναι αυτοί οι άνθρωποι που θα κρίνουν ποιος θα πάει σε μία κηδεία και ποιος δεν θα πάει. Δηλαδή, τι είναι αυτές οι ανοησίες τώρα. Εντάξει, οι άνθρωποι θέλουν να δώσουν το δικό τους πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων ή πολιτικών φρονημάτων, αλλά το ερώτημα είναι ποιος δικαιούται σήμερα στη χώρα μας να τιμηθεί. Ως αρχηγός κράτους. Σίγουρα ένας ο οποίος διατέλεσε πολιτικός αρχηγός κράτους. Ένας πρόεδρος δημοκρατίας, έστω και όταν αποβιώνει, θα πρέπει να κηδευτεί με τιμές αρχηγού κράτους και δημοσία δαπάνη. Το ίδιο ένας πολιτικός αρχηγός που διατέλεσε πρωθυπουργός. Άρα και ένας βασιλιάς με αυτά που μας λέτε. Ναι, και ένας βασιλιάς.
Ήταν ο άλλος πολιτικός άρχος. Γίνεται στην ουσία μια επιλεκτική χρήση. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε πολύ εύκολα το ποιος θα κυδευτεί με τη μεσαρχηγού κράτους. Ο Χαρίλαος Φλωράκης κυδεύτηκε με τη μεσαρχηγού κράτους επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν μην τα ξεχνάμε αυτά. Και με πολιτική. Για τις εξαιρετικές του υπηρεσίες για το έθνος. Και με πολιτική κηδεία. Ναι. Ενώ ο άνθρωπος είχε ζητήσει να το κάνουν θρησκευτική κηδεία. Ναι. Και αν το πεις αυτό, επιτίθενται πάνω και σου λένε πότε ήθελε να γίνει χριστιανός. Γιατί αν ήθελε να γίνει χριστιανός, ο άνθρωπος δεν μπορούσε να είναι κομμουνιστής. Εδώ όμως, κύριε Καραγιαννακίδη, το έθεσε ο Χρήστος πάρα πολύ σωστά. Ξεκίνησε μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το αν έπρεπε η κηδεία του τέος να γίνει με τη μεσαρχηγού κράτους. Λοιπόν. Και κατηγορήθηκε η Νέα Δημοκρατία, κατ' εμέ όχι άδικα, πως επιδεικνύει για μία ακόμα φορά ανεξήγητη φοβικότητα απέναντι στην αριστερά. Γιατί να μην γίνει κηδεία ως αρχηγό κράτους, διότι διετέλεσε ακριβώς όπως εσείς είπατε, ανώατος πολιτιακός άρχων. Μέχρι το 1974, συμφωνούμε. Αλλά γιατί όχι. Γιατί δηλαδή ο Χαρίλαος Φλωράκης, ο Μάρκος Βαφιάδης και όχι ο Τέος Βασιλιάς. Εδώ εγώ σας είπα την άποψή μου, δεν θα την επεκτείνω παραπάνω. Από εκεί και πέρα, επειδή είμαστε, όπως και να το κάνουμε, σε μια προεκλογική περίοδο και επειδή ο Πρωθυπουργός είναι Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, και αυτή είναι η διαφορά του Κυριάκου Μητσοτάκη από τον προκάτοχό του, ο οποίος ήταν Πρωθυπουργός μόνο της ιδεολειπτικής αριστεράς και των αριστεριστών, γι' αυτό και ξεπούλησε και τη Μακεδονία, ως Πρωθυπουργός όλων των Ελλήνων, πήρε αυτή την απόφαση, η οποία είτε μας πειράζει είτε δεν μας πειράζει, είναι απόφασή του, είναι θεμητή, είναι. Στη σωστή κατεύθυνση, θα έλεγα εγώ, και πολύ σωστά έπραξε. Τώρα, ηθικό πλεονέκτημα. Και γιατί μιλώ για ηθικό πλεονέκτημα. Το επικαλείται πολύ συχνά ο ΣΥΡΙΖΑ. Μέχρι τώρα κουνούσε το δάχτυλο. Αλλά είναι αυτό που λέμε, Σταύρο, πολλές φορές, το δάχτυλο μπορεί εύκολα να γυρίσει εσένα. Πόλεμο ΣΥΡΙΖΑ, καλογρίτσι, για τις γεμάτες χρήματα, τσάντες. Χρήματα πηγαίνανε. Τσάντες ερχόντουσαν. Όπως το αγγέλει τουλάχιστον η γραμματέα του κύριου Καλογρίτσα. Ο κύριος επώνυμα, λέει ότι. Επώνυμα. Χωρίς κουκούλα. Χωρίς κουκούλα, χωρίς ανωνυμία, χωρίς προστασία κάποιου FBI που λέγανε τα καραγκιοζλίκια εκείνα με την Νοβάρτης τότε. Είμαι η ΤΑΔΕ και δηλώνω επώνυμα αυτό. Ο κύριος Παπάς είπε θα καταθέσει μήνυση, αλλά ακόμα περιμένουμε. Θα. Ναι. Εγώ γιατί βγήκε ο κύριος Καλογρίτσης και προειδοποίησε. Μην με ζορίζετε πολύ, γιατί θα ακούσετε κι άλλα. Τα οποία μάλλον δεν βολεύουν πολύ κόσμο. Μάλιστα. Κοιτάξτε τελικά, τι γίνεται σε αυτή την υπόθεση. Εάν και εφόσον ο κύριος Καλογρίτσας και η γραμματέας του έχουν υλικό το οποίο έχει ληφθεί με παράνομη βιντεοσκόπηση. Αυτό αφορά και την ηχογράφηση. Ναι, και την ηχογράφηση. Τότε αυτό το υλικό μπορεί νόμιμα να προσκομιστεί. Το νόμιμα θα το κρίνει το δικαστήριο. Καταρχάς προσκομίζεται παράνομα αυτό το υλικό. Δεν συνιστά αποδεικτικό υλικό. Αλλά αν δεν έχεις άλλον τρόπο να αποδείξεις το αδίκημα ή την αθωότητά σου παρά μόνο αυτή την παράνομη ηχογράφηση, τότε έρεται ο παράνομος χαρακτήρας, σύμφωνα με απόφαση του Αρείου Πάγου. Και κάλλιστα μπορεί να χρησιμοποιηθεί. Οπότε, εάν έχει, πώς το λένε, βιντεοσκοπήσει ο κύριος Καλογρίτσας ή μαγνητοφωνήσεις συνομιλιών, τότε νομίζω ότι κανένας από το ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κάνει μήνυση για αυτά που είπε και γι' αυτό υπάρχει εισηγή ηχθείως. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με τις περιπτώσεις που εμφανίζεται τώρα συγκεκριμένη εφημερίδα, η οποία λέει ότι έχει συνομιλίες της ΕΕΠ. Δεν είναι της ΕΕΠ συνομιλίες. Είναι ξένων μυστικών υπηρεσιών, οι οποίες έχουν δοθεί παρανόμως σε συγκεκριμένο δημοσιογράφο εντός εισαγωγικών, ο οποίος τις βγάζει τμηματικά, επιλέγει τις φράσεις, διότι εμείς αν συνομιλήσουμε οι δυο μας, κύριε Τσαλικίδη, και μιλώντας για τον κύριο Ροϊλούλου, άνθρωποι είμαστε, μπορούμε να πούμε και μία κουβέντα περιπαικτική, ξέρω εγώ, για τον άλλον. Εάν αυτή τη συνομιλία τη βγάλει κάποιος δημόσια, θα εκχυδαίσει και την προσωπικότητά μας, αλλά και τον άνθρωπο στον οποίο αναφερόμαστε. Διότι καμιά φορά δεν μιλάνε οι άνθρωποι μεταξύ τους με ευπρέπεια για άλλους ανθρώπους ή για καταστάσεις. Επομένως, έχουν επιλεγεί συγκεκριμένες συνομιλίες, οι οποίες κυριολεκτικά δολοφονούν χαρακτήρες και των συνομιλητών και τρίτων, και αποσκοπούν αυτές οι συνομιλίες στο να εκχυδαίσουν τον πολιτικό βίο της χώρας. Και φυσικά αυτές οι συνομιλίες, οι οποίες ήρθαν με παράνομο τρόπο και κάνουν πολύ κακό στη δημοκρατία μας και στην ασφάλεια της χώρας, τις χρησιμοποιεί ένα κόμμα το οποίο δεν ενδιαφέρεται για την ασφάλεια της χώρας και ένα κόμμα το οποίο, αφού θεωρεί ότι κινδυνεύει η δημοκρατία μας από μια κηδεία, σίγουρα κινδυνεύει ακόμη περισσότερη ασφάλεια της χώρας από τις αθλειότητες που κάνει αυτό το κόμμα. Σε κάθε περίπτωση, για να επανέλθουμε πάλι πριν στον κύριο Καλογρίτσα, γίνανε κάποιες καταγγελίες επώνυμα ενόρκως. Ενόρκος ενώπιον δημοσιογράφων, δικαστών, εισαγγελέως και συνηγόρων,
χωρίς κουκούλα, όπως γινόταν τότε με την απίστευτη εκείνη ιστορία της Νοβάρτης, χωρίς προστασία μάρτυρας να λένε ότι είναι ο ΧΥΠΣ ή ο ΜΕΓΑ και άντε βρες το όνομά του. Επομένως, αυτή η κατάθεση με βάση τον κώδικα ποινικής δικονομίας που εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ για δική του επικοινωνιακή απόλαυση και προκειμένου να σπηλώσει όλα τα πρόσωπα τα οποία είχε στοχοποιήσει με την αθλειότητα της Νοβάρτης, αυτή η κατάθεση, η οποία είναι πολύ υπέρτερη νομικά και πολύ πιο σοβαρή από αυτήν την οποία επικαλούνταν ο ΣΥΡΙΖΑ το 2016, 17, 18, 19 με την Νοβάρτης, είναι πολύ πιο αξιόπιστη. Συνεπώς, γιατί να μην την πιστέψουμε με βάση το δικό τους, τη δική τους στάθμιση των αποδείξεων μιας κατάθεσης και μιας κατηγορίας. Επομένως, αφού είναι αξιόπιστος ένας μάρτυρας, ο οποίος έχει κουκούλα, δεν έχει όνομα και λέει ότι σαχλαμάρα θέλει στην Ελλάδα, ενώ έχει καταθέσει στην Αμερική και δεν έχει τη δικαίωμα να καταθέτει στην Ελλάδα, σίγουρα είναι πολύ πιο αξιόπιστη μία μάρτυρας η οποία καταγγέλει επώνυμα σε ένα δικαστήριο και λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε μαύρο χρήμα. Γιατί να μην την πιστέψω. Επώνυμα. Γιατί να μην την πιστέψω, να μου πει κάποιος από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί αυτή την κυρία που έχει τέτοιο θάρρος και το κάνει επώνυμα και ενόρκως, να μην την πιστέψω. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έχει το ηθικό πλεονέκτημα. Δεν έχει κανένα ηθικό πλεονέκτημα. Έχει το ηθικό πλεονέκτημα στην αθλειότητα. Εντάξει, και το έχει αποδείξει επανειλημμένος. Το θέμα είναι ότι όταν βγαίνει αυτή η κυρία επώνυμα, άρα 1000% παραπάνω αξιοπιστία μαρτυρίας από ότι ένας κουκουλοφόρος που δεν τον έμαθε ποτέ η Ελλάδα και δεν τον είδανε ποτέ εδώ να καταθέτει, εντάξει. Επομένως, οι άνθρωποι προφανώς, με βάση τη δική τους λογική και ηθική, όχι απλώς τα πήρανε, πρέπει να είναι συντηρώντασμοι, πρέπει να σηκωθούν να φύγουν από την πολιτική σκηνή της χώρας. Αυτό συμβαίνει, δεν συμβαίνει κάτι άλλο. Εσείς, κύριε Καραγιαννακίδη, πώς είστε τόσο σίγουρος ότι παρακολουθούσαν τον κύριο τον στατικό φλόρο ή οποιονδήποτε άλλο, ξένες υπηρεσίες γενικώς και ορίστος και όχι η ΑΕΠ? Η ΑΕΠ για να παρακολουθήσει κάποιον έχει συγκεκριμένο κώδικα δεοντολογίας. Υπάρχει συγκεκριμένος νόμος, τον οποίο το θέσπισε το ΠΑΣΟΚ το 1994, τον εμπλούτησε το 2009 η κυβέρνηση πάλι ΠΑΣΟΚ του Γιώργου του Παπανδρέου, τον εμπλούτησε προς το συμφέρον του ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, αφαιρώντας τον έναν εισαγγελέα από τους δύο που προέλειπε το νομοθετικό διάταγμα. Και ο εφαρμοστικός νόμος που ισχύει για τις παρακολουθήσεις από το 1994 ως τώρα, δεν προβλέπει ότι μπορεί να παρακολουθεί τον οποιονδήποτε. Εάν η παρακολούθηση αυτή γινότανε, σίγουρα δεν γινότανε μέσω ΑΕΠ, διότι από τα αρχεία της ΑΕΠ δεν προκύπτει να έχει γίνει τέτοια παρακολούθηση, αλλά θα γινότανε σίγουρα από ξένη υπηρεσία μέσω του συστήματος Predator ή μέσω κάποιου διπλού πράκτορα, ο οποίος θα αξιοποιήσει την τεχνολογία της ΑΕΠ, διότι είμαστε σε έναν πλανήτη όπου υπάρχουν και διπλοί πράκτορες, υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι τα αρπάζουν και δεν έχουν καμία εθνική συνείδηση και κανένα ηθικό φραγμό. Αλλιώς οι φυλακές δεν θα υπήρχαν, θα ήταν άδειες οι φυλακές από ανθρώπους. Θα είχαμε εξωγήινους στις φυλακές. Πάμε στα ζητήματα της καθημερινότητας, γιατί και αυτά καίνε πάρα πολύ κόσμο, νοικοκυριά. Ο πληθωρισμός υποχωρεί. Παρ' όλα αυτά, οι τιμές παραμένουν στα ύψη. Και ανεβαίνουν κιόλας. Στα βασικά του ρόφημα έχουμε αυξήσεις. Νέες διαδοχικές αυξήσεις. Είναι θέμα ελεκτικών μηχανισμών. Κοιτάξτε, στα τρόφιμα που υπάρχουν αυξήσεις είναι τα γαλακτοκομικά τα οποία έχουν ανέβει. Όλα τα άλλα δυνάμει του πληθωρισμού και με βάση το καλάθι της νοικοκυράς, ο πληθωρισμός στη χώρα μας είναι 1,5% με 2% κάτω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Στα γαλακτοκομικά τώρα τι συμβαίνει. Στα γαλακτοκομικά, επειδή ανέβηκαν πάρα πολύ οι τιμές και στα μεταφορικά και στα λιπάσματα και στις ζωοτροφές, ήταν ασύμφορο για πολλούς κτηνοτρόφους να έχουν τόσο μεγάλο αριθμό ζωικού κεφαλαίου και προέβησαν σε μαγικές σφαγές ζώων. Αυτό είχε σαν συνέπεια να υπάρξει μικρότερη προσφορά στο γάλα, ενώ η ζήτηση παρέμεινε το ίδιο, άρα αυξήθηκε το κλάσμα και αυξήθηκε η ζήτηση. Αυξανωμένη συζήτηση, αυξάνεται και η τιμή. Γι' αυτό ανέβηκαν οι τιμές μόνο στα γαλακτοκομικά κατά 25%. Και αυτό συμπαρασύρει και μία άλλη κατηγορία τροφίμων, τα οποία σχετίζονται με τα γαλακτοκομικά, είτε αυτά είναι γλυκά, είτε είναι γιαούρτια, κρέμες, ξέρω εγώ και τέτοια. Συνεπώς, δεν πρόκειται για ακρίβεια Μητσοτάκη, για ακρίβεια της χώρας μας. Σημειωτέων ότι η χώρα μας κάνει εισαγωγή γύρω στο 80% του γάλακτος, το οποίο χρησιμοποιείται είναι εισαγωγής, είτε σε μορφή σκόνης, είτε σε μορφή ρευστού γάλακτος. Τα γάλατα που βλέπετε στα σούπερ μάρκετ να έχουν και brand name, είτε από σούπερ μάρκετ είτε από άλλες εταιρείες, κατά 80% έρχονται συσκευασμένα από εταιρείες του εξωτερικού και έχουν την ετικέτα την οποία βλέπουμε. Επομένως, δεν πρόκειται για μια ελληνική ακρίβεια, αλλά πρόκειται για μια καθαρά εισαγόμενη ακρίβεια, ειδικά στο γάλα. Και μάλιστα τώρα, αυτή τη στιγμή, συζητάμε κυρίως μόνο για το γάλα, δεν συζητάμε για κάτι άλλο.
Σε όλα τα άλλα, θα δείτε σήμερα ο Γάλλος Υπουργός Ανάπτυξης υιοθέτησε το νομοσχέδιο για το καλάθι της νοικοκυράς. Το αντέγραψε πλήρως. Το μελέτησε ο άνθρωπος, το μελέτησαν όλες τις σοβαρές χώρες. Οι Γάλλοι το υιοθέτησαν και μάλιστα το ανακοίνωσαν επίσημα ότι υιοθετούν την πρακτική της χώρας μας και δώσαν και συγχαρητήρια στον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Άδωνο Γεωργιάδη. Συνεπώς, δεν έχουμε κάτι να συζητήσουμε. Και αυτό που θέλω να συζητήσουμε είναι το εξής. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ λιδωρούσε τη χώρα μας, την κυβέρνηση και τον Υπουργό Ανάπτυξης, διότι ο πληθωρισμός είχε φύγει τον Οκτώβριο και είχε πάει 1% πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης. Τώρα, και τους έλεγε τότε ο Υπουργός Ανάπτυξης, αυτό ήταν αναμενόμενο, διότι είχε στο χαμηλότερο και με βάση τη συμπίεση εκτοξεύτηκε περισσότερο ποσοστιαίο, μαθηματικό ήταν το ζήτημα. Αυτή τη στιγμή που είμαστε 2% πιο κάτω από το μέσο όρο που το είχε προβλέψει πολύ εύστοχα ο Υπουργός Ανάπτυξης, γιατί δεν βγαίνουν να ζητήσουν μια συγγνώμη. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι ηθικά ανύπαρκτοι οι άνθρωποι. Δεν ξέρουν ούτε την έννοια της συγγνώμης, ούτε την έννοια του κάναμε λάθος. Και επειδή δεν έχουν να πούνε τίποτα απολύτως στην κοινωνία, κάθονται και παίρνουν κασέτες από ηχογραφημένες από μυστικές υπηρεσίες. Μπορεί να είναι και τουρκικές μυστικές υπηρεσίες, μπορεί να είναι και ρωσικές, μπορεί να είναι και από οποιαδήποτε χώρα βάλτε. Και τις εμφανίζουν ότι δήθεν είναι της ΕΕΠ, που αν τους καλέσει εισαγγελέας και πούνε, εμείς νομίζαμε ότι είναι από την ΕΕΠ θα πούνε. Μα είναι ανήθικο να στοχοποιείς τον αρχηγό ΓΕΘΑ όταν υπάρχει αυτή η ένταση σήμερα. Αυτό, κύριε Τσαλικίδη, δεν έχει υπάρξει κυβέρνηση από το 1827 που έγινε το ελληνικό κράτος ως τώρα. Δεν έχει υπάρξει αντιπολίτευση που να έχει επιτεθεί σε υπουργό άμυνας. Ακόμη και στη μικρασιατική καταστροφή, όταν οι βασιλικοί λέγανε ότι να φύγουν και θα φέρουν πίσω τους άλλους, ότι δεν επιτέθηκε κανένας σε υπουργό άμυνας της χώρας. Κανένας μα κανένας δεν υπονόμησε στις στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας. Οι άνθρωποι κάνουν μια επιεικώς άθλη αντιπολίτευση, η οποία δεν γνωρίζει καμία ηθική. Έλεπα χθες και τη δήλωση της κυρίας Τσαπανίδου. Είναι δυνατόν νέο πρόσωπο που μπήκε δήθεν και να προσδώσει κάτι στο ΣΥΡΙΖΑ να είναι χειρότερη στη δήλωσή της από την έως τώρα ηθική που εξέφραζε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο όρος ψαχλαμάρας. Ψαχλαμάρας. Είναι όρος που χρησιμοποιήθηκε στην υποκλοπή. Και καλά στην υποκλοπή. Δηλαδή, εκπρόσωπος τύπου κόμματος χρησιμοποιεί και υιοθετεί μία παράνομη συνομιλία, η οποία δεν ξέρουμε αν υπάρχει αυτή η παράνομη συνομιλία, η οποία αν υπάρχει σίγουρα είναι από μυστική υπηρεσία του εξωτερικού. Γυναίκα κιόλας χρησιμοποιεί αυτόν εδώ τον όρο σαχλαμάρα. 16.000 εντολές δόθηκαν για παρακολουθήσεις μόνο στο 2021 από την ΕΕΠ. Να σας πω, και το λέει ο κύριος Χρυσόγονος. Το 2018 δόθηκαν 23.000. Άρα λοιπόν, με συγχωρείτε, πώς είστε τόσο σίγουρος ότι δεν παρακολουθούνται όλοι αυτοί εσείς και είναι οι Ρώσοι και οι Αλβανοί? Το 99% ότι παρακολουθούνται υπάρχει άδεια εισαγγελιά. Λοιπόν, και αρχείο το οποίο τηρείται. Το 99% των παρακολουθήσεων αφορά σε ποινικά αδικήματα. Μπορεί να παρακολουθούν έναν τον οποίο το θεωρούν ύποπτο και μόνο μέσω της άρρηστου απορρίτου των επικοινωνιών μπορεί να αποδειχθεί η παρανομία του και ταυτόχρονα να παρακολουθούν και άλλα 100 ή 150 άτομα που συμπλέκονται με αυτόν, διότι θεωρούν ότι κάποιος από αυτούς μπορεί να είναι συνεργός του. Ξαναθυμίστε του λίγο τον αριθμό των παρακολουθήσεων. 23.000 επί ΣΥΡΙΖΑ. Ή μπορεί απλά να παρακολουθεί ο Μητσοτάκης κάποιος ότι θέλει να ανοίξει την αυλή του. Οι περισσότερες παρακολουθήσεις γίναν τα έτη 16, 17, 18 και 19. Και οι παρακολουθήσεις με predator στη χώρα μας αποδεδειγμένα και χωρίς εντολή εισαγγελέα στην ΕΕΠ έλαβαν χώρα το 2016 όταν ο κύριος Τσίπρας παρακολουθούσε τον κύριο, πώς το λέγανε που τον είχε υφυπουργό ανάπτυξης και πρόεδρο στο ΤΑΙΠΕΔ, τον κύριο Πιτσιόρλα και έναν άλλον κύριο που παρακολουθούσε. Συγγνώμη, οι αποκαλύψεις του Βήματος δεν τις διαβάσατε για το πώς ήρθε το predator στην Ελλάδα? Το πώς ήρθε το predator στην Ελλάδα. Τα είπε ο συνάδελφος. Κύριε Ραήλογλου, το predator δεν χρειάζεται να έρθει με αεροπλάνο. Είναι λογισμικό. Πατάς ένα κουμπί και έρχεται. Το αγοράσεις. Δεν το ξέρω πώς τα έχετε, κύριε Γαραγιανάκη. Αυτά τα λένε κάποιοι δημοσιογράφοι και απορώ ο κύριος Λαμπρόπουλος πώς το έγραψε. Όχι, ο κύριος Λαμπρόπουλος δεν ήρθε πώς ήρθε στην Ελλάδα. Είπε ότι χρησιμοποιήθηκε το 2016 στην Ελλάδα από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, και μετά όμως αξιοποιήθηκε στην ΕΕΠ. Η συγκεκριμένη εφημερίδα του ΣΥΡΙΖΑ. Βήμα, το Βήμα είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όχι. Το Βήμα δεν έλεγε πώς ήρθε το Predator, πώς χρησιμοποιήθηκε το Predator στην Ελλάδα. Το πώς ήρθε το Predator, μας έλεγε η συγκεκριμένη φυλάδα, ντροπή να τη λέμε και εφημερίδα. Δεν μιλάμε για το Βήμα εδώ για να ξεκαθαρίσουμε. Δεν μιλάμε για το Βήμα, ναι, εννοείται. Η συγκεκριμένη εφημερίδα είχε βγάλει δημοσίευμα και έλεγε πώς ήρθε το Predator στην Ελλάδα και πώς το φέραμε αεροπλάνο. Αυτά είναι αθλειότητες. Δηλαδή, στην εποχή που με ένα στικάκι μπορεί να κουβαλήσει τα δεδομένα ολόκληρων των Ηνωμένων Πολιτειών, τεραμπάιτ μπορεί να κουβαλάς με ένα σκληρό δίσκο ή με ένα στικάκι ή μέσω ίντερνετ να τα στείλεις. Αυτοί οι άνθρωποι λέγανε ότι ήρθε ολόκληρο αεροπλάνο που έπρεπε το Predator.
Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι αστείοι από κάθε άποψη, από όπου και αν του δει, είναι αστείοι. Ήρθε ώρα για βασιλικές και μη καληνύχτες, κύριε Καραγιαννακίδη. Καληνύχτες. Πιέζει ο τηλεοπτικός χρόνος. Μεγάλο ευχαριστώ και την παρουσία. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά. Καλή δύναμη και καλό αγώνα, κύριε Καραγιαννακίδη. Καλή κάλυψη. Είναι εκλογική χρονιά φέτος, ό,τι και να λέμε. Εγώ το είχα πει από την αρχή ότι οι εκλογές θα γίνουν το 23. Όντως το έλεγε. Είχα πει επανειλημμένος και έλεγα ότι το διακύβευμα θα είναι να εκλεγεί μια αυτοδύναμη κυβέρνηση για να διαχειριστεί τις θαλάσσιες ζώνες και την τουρκική επιθετικότητα και φυσικά να οχθήσει τη χώρα στην ανάπτυξη και στην πρόοδο. Αυτό θα είναι το διακύβευμα, θα με θυμηθείτε. Ότι υπάρχει τάση στην αυτοδυναμία, το λέει και η σημερινή δημοσκόπηση της ΕΕ. Κλείσετε, τη φωνάζει ο άλλος. Τι να επιλέξει την αυτοδυναμία, το πες. Πρέπει να τελειώσει. Και από τον πρώτο γύρο πρέπει να υπάρξει να τελειώνουμε με αυτή την τοποθέτηση. Τρεις κάλπες θα έχουμε. Κάντε και οι δύο σκέψεις. Τρεις θα έχουμε. Δεν μπορεί. Στοίχημα, ό,τι θέλει. Λοιπόν, μας πάει για τραπέζι και να βάλουμε εμείς το στοίχημα. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ, να είστε καλά, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.